Ακρόπολης, Μεσογείας και Λαβριωτικής. Αγαπητοί μου αδελφοί, η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, μάλιστα κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, αποτελεί ένα από τα βασικότερα θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν γονείς και παιδαγωγοί. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά στην αδράνεια, ούτε να τα παραδώσουμε στη μαγεία της οθόνης του υπολογιστού και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Έχουμε χρέος να προσφέρουμε στα παιδιά ευκαιρίες γνήσιας ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης. Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη αυτή, η Ιερά Μητρόπολη μας διοργανώνει και εφέτος κατασκηνωτικές περιόδους για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Πρόκειται για οργανωμένα προγράμματα με ποικίλες αθλητικές, πολιτιστικές και οικολογικές δραστηριότητες και το κυριότερο με συστηματική εκκλησιαστική αγωγή στην ορθόδοξη πίστη και παράδοση του τόπου μας. Πιο συγκεκριμένα, στις σύγχρονες κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις, στο πυργάκι Αιγίου θα φιλοξενηθούν μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου από 27 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου, μαθητές γυμνασίου και λυκείου από 2 έως 7 Ιουλίου, αντίστοιχα για τις 4 μεγάλες τάξεις του Δημοτικού, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης, θα λειτουργήσουν στο Αθλητικό Κέντρο του Κολοπίου σαν σύρο 2 κατασκηνωτικά προγράμματα ημερήσιας απασχόλησης, διάρκειας 6 ημερών, για μαθήτριες από 8 έως 13 Ιουλίου και για μαθητές από 15 έως 20 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες για τις κατασκηνώσεις και τις εγγραφές θα βρείτε στα σχετικά ενημερωτικά φυλάδια που έχουν ήδη αποσταλεί στους ιερούς ναούς μας και στην ιστιοσελίδα της Μητροπόλεως μας. Αξίζει να παροτρύνετε τα παιδιά να δηλώσουν συμμετοχή στην κατασκήνωση με τη βεβαιότητα ότι η ωφέλεια που θα λάβουν σε λίγες μέρες θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που λαμβάνουν ολόκληρο το έτος. Οι κατασκηνωτικές ευκαιρίες είναι ό,τι καλύτερο έχουμε ως Μητρόπολη να προσφέρουμε στα παιδιά μας. Μετά πατρικών ευχών ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος.